In Business News. Όντως η κρίση του 2013 σημάδεψε τον τομέα των συναστιωτικών ταμείων στην Κύπρο, όπως σημάδεψε και ευρύτερα την κυπριακή οικονομία. Εμείς πρέπει να πω ότι θεωρούμε ότι τα γεγονότα αυτά είναι πλέον πίσω μας. Οι διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων συντάξεων έχουν μάθει πολλά πράγματα από την εμπειρία τους μέσα από αυτά τα γεγονότα. Και έτσι πλέον έχουμε μπροστά μας συνταξιοδοτικές επιτροπές, οι οποίες είναι forward looking, outward looking, χρησιμοποιούν τους συμβούλους τους για εξειδικευμένα επενδυτικά θέματα στα πλαίσια και της κείμενης νομοθεσίας. Χτίζουν χαρτοφυλάκια παγκόσμιας εμβέλειας, χρησιμοποιώντας όλες τις επενδυτικές κατηγορίες, μετοχές, ομόλογα, εναλλακτικές επενδύσεις, με κυρίαρχο στοιχείο μέσα στα χαρτοφυλάκια τους στη διασπορά. Άρα αυτές είναι πολύ θετικές εξελίξεις. Εμείς ως Eurobank Κύπρου έχουμε εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη στην εξυπηρέτηση αναγκών τέτοιων πελατών, θεσμικών πελατών και ειδικότερα ταμείων συνταξιοδοτικών παροχών. Προσφέρουμε όλων των ειδών τις επενδυτικές υπηρεσίες, κυρίως εκτέλεση συναλλαγών και διακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίου, αλλά και στον τομέα της θεματοφυλακής, όπου πλέον κατέχουμε ηγετική θέση και που είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία για σωστή διακυβέρνηση του ταμείου και για σωστό έλεγχο του ταμείου. Εξαρτάται τι εννοείται με τον όρο εναλλακτικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Εμείς θα έλεγα ότι δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται κάτι εναλλακτικό ή κάτι πολύπλοκο ή εξωτικό. Αντιθέτως, αυτά τα προϊόντα τείνουν να είναι λιγότερο κατανοητά. Οπότε πιστεύουμε ότι οι συνταξιοδοτικές επιτροπές των ταμείων συντάξεως πρέπει να επικεντρώνονται σε πιο απλές και κατανοητές λύσεις, να επικεντρώνονται στη διασπορά, όπως είπα και προηγουμένως, και στην εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης και διασπαρμένης επενδυτικής πολιτικής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εμείς ως Eurobank Κύπρου ήμασταν η πρώτη κυπριακή τράπεζα που δημιουργήσαμε στην Κύπρο και εγγράψαμε αμοιβαία κεφάλαια. Συγκεκριμένα δύο αμοιβαία κεφάλαια, δύο στρατηγικές που έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, είναι αρκετά χαμηλού ρίσκου. Άρα αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ταμεία συνταξιοδοτικών παροχών. Και ευρύτερα θα έλεγα ότι τέτοιες επιλογές είναι αυτές που πρέπει να χρησιμοποιούν τα ταμεία για να καταρτίζουν επενδυτικές πολιτικές μακροπρόθεσμες και με ελεγχόμενων επενδυτικών κινδύνων.